Ξεκινώντας και προτού δώσω το λόγο στην Κατερίνα, να πούμε ότι ή να κάνουμε μία γρήγορη αποτίμηση του τι είχαμε, του τι έχει συμβεί και να σκεφτούμε ότι αυτή η κατάσταση emergency τελείωσε, ελπίζουμε, την υφίσταται η Ιταλία σήμερα, η Λαμπετούζα, τελείωσε με 850.000 ανθρώπους που διέσχισαν τα στενά του Αιγαίου και περάσαν στα νησιά, διέσχισαν το Αιγαίο και φτάσαν στον Πειραιά, διέσχισαν την Χερσαία Ελλάδα και φτάσαν στην Ιδωμένη και αλλά όσους 850.000 και 800 πέρασαν και βρίσκονται σήμερα στην Γερμανία, στη Σουηδία, στη Γαλλία και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε στην Ελλάδα τον εγκλωβισμό 55.000 ανθρώπων. Μετά από την απόφαση των ευρωπαϊκών χωρών να σφραγίσουν τα σύνορά τους. Και με αυτόν τον πληθυσμό των 55.000 ανθρώπων βρεθήκαμε μέσα σε λίγους μήνες από την πρώτη εμπειρία των πρώτων hot spots, όπως λέγονταν, δεν λέγονται πια γιατί δεν υπάρχουν με αυτή την έννοια που υπήρχαν, να είμαστε να βιώνουμε μια καινούργια εμπειρία 50 αυτή τη στιγμή ανοιχτών κέντρων φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα, παντός τύπου και παντός μεγέθους, από 3.000 ανθρώπους που είναι τα μεγαλύτερα μέχρι μικρές δομές των 150 και των 200 ανθρώπων που είναι τα μικρότερα. Στην εμπειρία αυτή θέλω να θυμηθούμε και να συμπεριλάβουμε περίπου 3.000 άνδρες και γυναίκες του λιμενικού σώματος, του στρατού και των δομών υγείας που τους τελευταίους 9 μήνες απασχολούνται αποκλειστικά με προσφυγικό. Θα μου πείτε γιατί το λέω. Γιατί οι άνθρωποι του λιμενικού σώματος, για παράδειγμα, τα προηγούμενα χρόνια, με άλλες εντολές, κάναν άλλη δουλειά σχέση με προσφυγικό. Απέτρεπαν, έδιωχναν ή προκαλούσαν αθέλητα ίσως και τα ναυάγια. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτή τη χρονιά που πέρασε, αυτό το πλήρες έτος, ας πούμε, πέρσι το καλοκαίρι με αυτό το καλοκαίρι, διέσωσαν 120.000 πρόσφυγες, 120.000 ναυαγούς. Και είναι άγνωστο το μέγεθος των ανθρώπων που διασώθηκαν από τους ψαράδες και τους ελίγους του Μυτιλίνης. Αν ο καπετάνος Μαρινός, ένας ψαράς, από τη Σικαμιά, διέσωσε μόνος του 3.500 ανθρώπους, καταλαβαίνετε γιατί μεγέθη μιλάμε. Πολύ συνειδητά, στους ανθρώπους του λιμενικού, του στρατού που οργανώνουν τα ΚΑΜΠ και του ΕΚΑΒ κυρίως, αλλά και του ΚΕΡΚΝΟ, δεν συμπεριλαμβάνουν την Ελλάδα, η οποία δυστυχώς, συνεχώς, μας δείχνει ότι δεν έφτασε να αντιληφθεί την εποχή στην οποία βρισκόμαστε, όπου δεν κυνηγάνε τους πρόσφυγες στην Ομόνοια όπως κυνηγούσαν. Σήμερα το πρωί πάλι είχαμε ένα δύσκολο περιστατικό στη Καραμαγκά. Άλλες στιγμές τους συναντάμε πάλι να φέρονται με πάρα πολύ άσχημο τρόπο, όχι όλοι, αλλά ενώ από το λιμενικό ή το στρατό δεν έχουμε πουθενά κάποιο τέτοιο περιστατικό τους τελευταίους μήνες, δυστυχώς από την αστυνομία συνεχίζουν να έχουν πολλά, πάρα πολλά και επικίνδυνα περιστατικά. Και δίπλα σε αυτούς ή μπροστά από αυτούς, τουλάχιστον 15.000 εθελοντές. Δεν θα είχε βγει αυτή η ιστορία αν δεν είχαμε 15.000 ανθρώπους οι οποίοι κράτησαν όρθια αυτή την υπόθεση προσφυγικού. Και για πρώτη φορά, αυτοί οι άνθρωποι, και οι μεν και οι δε, υποχρεώθηκαν να δουλέψουν μαζί. Φανταστείτε έναν διοικητή της αεροπορίας με τα γαλόνια σε ένα στρατόπεδο που λέγεται Φιλιππιάδα κοντά στην Πρέβεδα και την Άρη, να συνεδριάζει μαζί με μία αλληλέγγυα πιτσιρίκα του αντιεξουσιαστικού χώρου, με έναν ιερέα και με έναν εθελοντή γιατρό και να συναποφασίζουν ο αξιωματικός με την πιτσιρίκα το πώς θα γίνει η διάθεση των προμηθειών. Να τσακώνονται και να τα βρίσκουν. Περιστατικά τα ζήσαμε στο λιμάνι, τα ζήσαμε στο Σχιστό, τα ζούμε στο Καραμαγκά αυτή τη στιγμή, τα ζούμε σε όλες αυτές τις δομές. Αυτό ήταν πρωτόγνωρο. Κάπου εκεί αποφασίσαμε το Μάρτι να φτιάξουμε αυτό το δίκτυο των ανθρώπων που ήταν ανάγκη να παίξουν τον ενδιάμεσο ρόλο μέσα στις κρατικές δομές και στις δομές της αλληλεγγύης και των εθελοντών. Γιατί για πρώτη φορά στη ζωή μας έπρεπε να βρούμε τρόπο
να συλλειτουργήσουν αυτές οι δύο δομές και πρέπει να το κάνουν και συνέχεια. Καθώς περνάμε στη δεύτερη φάση, τη φάση της σταθερότητας, τη φάση της ομαλοποίησης και ελπίζουμε και της μετακίνησης της ομαλής και με ανθρώπινους όρους των ανθρώπων αυτών στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι πάρα πολλοί από τους 55.000 πρόσφυγες θα μείνουν στην Ελλάδα. Και αυτοί και τα παιδιά τους. Έχουμε ή προσπάθησα να καταγράψω τα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Το πρώτο πρόβλημα είναι κατά τη γνώμη μου τα νησιά. Τα νησιά πρέπει να βιάσουν. Η Μυτιλήνη έχει φορτωθεί πολύ μεγάλο βάρος. Οι πρόσφυγες δεν μπορεί να βιώνουν τον αποκλεισμό σε καλές συνθήκες στο Καράτεπε ή σε κακές συνθήκες στη Μόρια, λέω ένα παράδειγμα, παρότι η Μόρια είναι ανοιχτή δομή πλέον, δεν είναι το σφραγισμένο στρατόπεδο που πέρα από ένα μήνα, δεν μπορούν να ζουν υπό αυτές τις συνθήκες. Το δεύτερο, πρέπει να μετακινηθούν ομαλά σε δομές ή κάποια να αποφασίσουν να μείνουν και οθελώς στην φιλόξενη Μυτιλήνη. Το δεύτερο πρόβλημα είναι τα κάμψη των 3.000 ατόμων. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Όπου τα βρίσκουμε, έχουμε πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλο μεγέθη και το μέγεθος αυτό οδηγεί μαθηματικά σε ειδοποίηση. Οδηγεί μαθηματικά σε ασυλοποίηση. Πρέπει να ανοίγουν συνεχώς καινούργιες μικρές δομές που θα μπορέσουν να ανακουφίζουν και να αποφορτίζουν τα κάμπα. Ειδικά στρατόπεδα τα οποία αντιμετωπίζουν από την πρώτη στιγμή πρόβλημα και δεν τα αντιμετωπίζουν γιατί ο στρατός έκανε λάθος και είμαι πολύ απόλυτος σε αυτό. Τα αντιμετωπίζουν γιατί οι γειτονικοί δήμοι αρνήθηκαν να δώσουν μικρότερες δομές. Αρνήθηκαν να δεχθούν πρόσφυγες μέσα στις πόλεις σε μικρότερες δομές σε κτίρια. Και αυτό είναι το Κουτσόκερο του Λάρισα. Είναι ο Κατσικάς των Ιωαννίνων. Είναι το Χέρσο του Κυρκής. Και ελπίζουμε να μην είναι ο Καραμαγκάς. Πρέπει ειδικά με αυτά τα κάμπ που είναι οι κακές ή οι δύσκολες περιπτώσεις όπου μιλάω να υπάρξει λίγο να υπάρξει λίγο. Πρόβλημα 3. Η σύντηση. Από παντού έρχονται τα μηνύματα ότι η σύντηση είναι προβληματική. Έχουμε στείλει μηνύματα, έρχονται και από πάρα πολλούς φίλους, εθελοντές, τα διαμηνύουμε. Απάντησε αφελώς ένας αξιωματικός πάλι στην Ευρωβουλή πώς να τους ταΐσουν καλά με 5 ευρώ τη μερίδα. Η εταιρεία Σκέτερινγκ. 5 ευρώ η μερίδα σε ένα κάμπ 3.000 ατόμων. Τι είναι μέρα. 5 ευρώ τη μερίδα, με 5 ευρώ την ημέρα αποκλείεται. Είναι 1,5 ευρώ το άτομο. Ωραία. Αν είναι λοιπόν με 5 ευρώ, μπορεί να κάνει λάθος, ήταν ενημερωμένος λάθος ο αξιωματικός, δεν ξέρω πόσο είναι. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια λύση η οποία θα λύσει το ζήτημα της σύντησης, η οποία είναι πάρα πολύ προβληματική. Μια λύση θα μας την πει, νομίζω, η Κατερίνα. Το πρόγραμμα των διαμερισμάτων. 20.000 θέσεις σε διαμερίσματα μέσα στην πόλη. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Τη διαχειρίζονται αποκλειστικά ΜΤΟ. Έχουν εμπλακεί δήμοι σε αυτό και βοηθάνε. Ο Δήμος Αθηναίων είναι ένας από αυτούς. Ο Δήμος Πειραιά είναι ένας άλλος, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου και ο Δήμος Λέσβου, αν θυμάμαι καλά. Έχουν καλυφθεί επισήμως, ανακοινώνει το Υπουργείο Μετανάστευσης, 5.600 από αυτές τις θέσεις. Δεν είναι καλή η ανταπόκριση. Για κάποιο λόγο, είτε γιατί οι Έλληνες είναι επιφυλακτικοί να νοικιάσουν ή να διαθέσουν τα διαμερίσματά τους με επιδοτούμενα νίκια, είτε γιατί η καμπάνια δεν είναι καλή και δεν πείθει, ή για κάποιο λόγο. Πρέπει να επιταχυνθεί. Φανταστείτε 20.000 από 55.000 πρόσφυγες να βρεθούν σε διαμερίσματα μέσα στην πόλη. Αρχίζει να αλλάζει το τοπίο πάρα πολύ. Το πρόγραμμα της κοινωνικής εργασίας πρέπει να μπορέσουμε να βάλουμε νέους Έλληνες ανέργους, 5, 6, 7 χιλιάδες ανθρώπους, να δουλεύουν στο προσφυγικό και να ξεπεράσουν το νούμερο των 2.000 περίπου ανέργων που σήμερα έχουν προσληφθεί με διάφορες συμβάσεις και να δουλεύουν στο προσφυγικό. Πρέπει να νιώσουμε κιόλας ότι οι άνεργοι προσλαμβάνονται από το ελληνικό κράτος. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουμε επίσης εκατοντάδες ανέργους που προσλαμβάνονται από το ΜΚΟ και δεν είναι άσχημο και δουλεύουν στο προσφυγικό, μια διαφορά. Το 30 έως το 50% των επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πηγαίνει στο ΜΚΟ για την πρόσληψη προσωπικού χάνεται σε άλλες κατευθύνσεις και δεν μιλάω για φαινόμενα κακά, αλλά για φαινόμενα διαχείρισης, ποσοστώσεις και διάφορα άλλα που δεν έχουν να κάνουν με τη μισθοδοσία των ανθρώπων.
Και το τελευταίο, για το οποίο θα μιλήσουμε κυρίως σήμερα, είναι το ζήτημα της εκπαίδευσης προσφύγων. Η Αλεξάνδρα, μαζί με τη Λίνα του Βεντούρα, που βρίσκεται εκεί ψηλά στα ορεινά, όπως λέγαμε, στη Γαλλική Επανάσταση, είναι σε μία, προείσταται σε μία μεγάλη επιστημονική επιτροπή εθελοντών του Υπουργείου Παιδείας, άμεσων πανεπιστημιακών. Δουλεύουν πολλούς μήνες προσφυγικό και έχουν συντάξει ένα πληρέστατο σχέδιο για την επόμενη μέρα και για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των παιδιών. Με μία ενδιάμεση φάση το καλοκαίρι του 2016 και μία πλήρη προεργασιακή χρονιά το σχολικό έτος 2016-2017.